835, Ζαχαρίας, Δέλτα κεφάλαιο, 835 σελίδα, Δέλτα κεφάλαιο, Ζαχαρίας. «Και επέστρεψεν ο άγγελος ο λαλών μετεμού και με εξήγηρεν ως άνθρωπο εξεγυρώμενον από του ύπνου αυτού και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, εθεώρησα και ιδού λιχνία όλη χρυσή και δοχείων επί της κορυφής αυτής και οι 7 λίχνοι αυτής επ' αυτής και 7 σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής και 2 ελαίε επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Και απεκρίθην και είπα προς τον άγγελο τον λαλούντα μετεμού λέγον, τι είναι ταύτα κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος ο λαλών μετεμού και είπε προς εμέ, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα, ουχή κύριέ μου. Και απεκρίθη και είπε προς εμέ λέγον, ούτος είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ λέγον, ουχή δια δυνάμεως ουδέ δια ισχύος, αλλά δια του πνεύματός μου λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Τι είσαι εσύ το όρος το μέγα έμπροσεν του Ζωροβάβελ? Παιδιάς. Και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων ένα λαλαγμό, χάρης εις αυτόν. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ λέγον, εχείρες του Ζωροβάβελ έθεσαν το θεμέλιο του οίκου τούτου και οι χείρες αυτού θέλουν συντελειώσει αυτόν και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλε προς εσάς διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Θέλουσιν βεβαίως χαρή και θέλουσιν ειδή των κασιτέρινων λίθων εν τη χειρή του Ζωροβάβελ, οι 7 εκείνοι οφθαλμοί του Κυρίου υπεριτρέχοντες δια πάσης της γης. Τότε απεκρίθην και είπα προς αυτόν, τι είναι εδίο αύτε ελέε επί τα δεξιά της λιχνίας και επί τα αριστερά αυτής? Και απεκρίθην εκ δευτέρουν και είπα προς αυτόν, τι είναι οι δύο κλάδοι των ελαιών ήτινες δια των χρυσών σωλήνων εκενώνουσιν εξ εαυτών το έλαιον εις την χρυσήν λιχνίαν? Και είπε προς εμέ λέγον, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα? Και είπα, ουχή κυριέ μου. Τότε είπεν, ούτι είναι οι δύο και χρυσμένοι οι παριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Το μήνυμα, αδέλφια, αυτό το πρωινό από τον λόγο του Κυρίου μας έχει ως εξής. Αυτά που φοβάσαι είναι ένα τίποτα. Αυτά που φοβάσαι είναι ένα τίποτα. Είναι σκέψεις που λαμβάνουν μέσα σου χαρακτηριστικά βεβαιότητας, γιατί δεν ακούγεται η φωνή του Πνεύματος του Αγίου εδώ και πολύ καιρό στην καρδιά σου. Με αποτέλεσμα αυτές οι σκέψεις να προκαλούν οφθαλμαπάτες. Οι οφθαλμαπάτες όμως είναι βεβαιότητες ψευδής. Δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Αυτό που φοβάσαι ότι θα γίνει, ότι θα έρθει, ότι θα υποστείς, είναι κάτι το οποίο δεν έχει τη σφραγίδα του Θεού. Αλλά για να το καταλάβεις αυτό, πρέπει σε αυτούς τους λογισμούς, οι οποίοι πλέον λαμβάνουν μέσα σου χαρακτηριστικά βεβαιότητα, να ακουστεί και η άλλη φωνή. Και η άλλη φωνή είναι η μόνη φωνή της αληθείας και αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαιότητες μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να δώσει. Είναι αγεγραμμένον, ο δε βεβαιών ημάς με θυμών εις Χριστόν, είναι ο Θεός, ώστις και έχρισε ημάς με τον αραβώνα του Πνεύματος. Αν δεν δουλεύεις με τον αραβώνα, θα πιστείς σε ψευδεστήσεις, θα απογοητευτείς και θα σκληρινθείς. Εάν όμως αφήνεις το Πνεύμα το Άγιο και δίνεις τη δυνατότητα στον παράκλητο να προσευχηθεί και να τρέξει από μέσα ο ποταμός της ζωής, να σπάσει το φράγμα, να τρέξουν τα ύδατα του Πνεύματος του Αγίου, ένα Αγίο Πνεύμα τη διαξένων γλωσσών, τότε θα αρχίζει σιγά σιγά μέσα σου να φεύγουν οι αβεβαιότητες και να έρχονται οι βεβαιότητες. Διότι το Πνεύμα του Άγιο μεταξύ των άλλων αιτιών, ο Θεός το απέστειλε σε εσένα, σε εμένα, για να σου δίνει βεβαιότητες και να μην κλονίζεσαι και να μην μπήθεσαι σε αυταπάτες και σε ψευδεστήσεις. Εδώ θα δούμε ότι το έργο του Θεού είχε παύση και όλοι είχαν βολευτεί σε αυτή την παύση και περίμεναν μυρολατρικά το τέλος τους ή εν πάση περιπτώσει κάτι να γίνει, χωρίς όμως οι ίδιοι να κάνουν το παραμικρό.
και τελικά θα αποδειχθεί ότι όλοι τελικά θα σηκωθούν από τη χειμερή ανάρκη. Γιατί πήρε τη σκυτάλη το Πνεύμα το Άγιον. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα γίνει το έργο του Θεού στην Εκκλησία. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα γίνει το έργο του Θεού στο σπίτι σου. Και μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα γίνει το έργο του Θεού μέσα σου. Οικοδομή Θεού μέσα σου, στο σπίτι σου και στον οίκο του Θεού, μόνο δια Πνεύματος Αγίου θα γίνει. Εάν βγάλουμε το Πνεύμα το Άγιο στη μέση και πάμε με την εμπειρία μας ή μόνο με αυτά που ξέρουμε ή μόνο με αυτά που νομίζουμε ότι ξέρουμε ή μόνο με αυτά τα οποία βλέπουμε ως φαινόμενο, τότε δεν θα γίνει τίποτα. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιον ο άνθρωπος κατανοεί, γεύεται και απολαμβάνει. Και επέστρεψε, λέγει ο Ζαχαρίας, ο άγγελος ο λαλών μετεμού. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός αρέσκεται να ξαναεπισκέπτεται τον άνθρωπο και δεν τον επισκέπτεται μόνο μία φορά, ούτε του μιλάει μόνο μία φορά. Τι σχέση θα ήταν αυτή εάν ο Θεός μιλούσε μόνο μία φορά? Το γεγονός λοιπόν ότι ο άγγελος επιστρέφει εκ νέου αποδεικνύει ότι ο Θεός αναζητεί τη συνεργασία, ψάχνει να βρει συνεργάτες, ψάχνει να σε βρει ο Θεός. Ξέρεις γιατί δεν νιώθεις καλά? Ξέρεις γιατί δεν τα είσαι καλά με τον εαυτό σου? Ξέρεις γιατί τρώγεσαι με τα ρούχα σου? Γιατί ο Θεός ψάχνει να σε βρει για να συνεργαστεί μαζί σου, αλλά εσύ είσαι αλλού. Δεν εκπληρώνεις την αιτία της ύπαρξής σου, γι' αυτό τρώγεσαι με τα ρούχα σου. Το έχεις καταλάβει αυτό? Γιατί δεν νιώθω καλά? Γιατί είσαι έξω από το σχέδιο του Θεού. Άλλα έχει ετοιμάσει για σένα και αλλού εσύ ρεμβάζεις. Για μπες στη διαδικασία να τεθείς κάτω από τις διαταγές του Κυρίου, να δεις πώς θα αλλάξει το κλίμα μέσα σου. Αν αλλάξει μέσα σου το κλίμα, θα αλλάξει και ο τρόπος που βλέπεις τα πράγματα. Αμέσως θα γίνεις η αιτία για να αλλάξουν τα πράγματα, το περιβάλλον στο σπίτι σου. Και κατ' επέκταση θα γίνεις μία εκ των αιτιών για να αλλάξουν και τα πράγματα στην Εκκλησία και στο έργο του. Τον επισκέπτεται λοιπόν ένας άγγελος για ακόμη μία φορά, αυτός που του λαλούσε και πριν. Και με εξήγηρε. Όπου εξήγηρε σημαίνει ότι ο Κύριος υποστηρίζει. Γιατί είναι γεγραμμένον. Επλαγίασα, εκοιμήθην, εξηγέρθην, διότι ο Κύριος με υποστηρίζει. Όταν βλέπεις ότι ο Κύριος σε εξεγείρει, σε πετάει από τον ύπνο σου το βράδυ, είναι γιατί σε υποστηρίζει, αλλά θέλει να σου μιλήσει, για να το καταλάβεις αυτό. Τον εξήγηρε λοιπόν. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Θεός τον υποστηρίζει και θέλει να εργαστεί μαζί του. Θέλει να τον κάνει δοχείο της χάριτος. Ώστε όχι μόνο με τα ρούχα του να μην τρώγεται, αλλά να βοηθήσει και κάποιους άλλους να μην τρώγονται με τα ρούχα τους επίσης. Και με εξήγηρε ως άνθρωπο εξεγειρώμενον από του ύπνου αυτού. Είναι αλήθεια ότι κοιμόμουν. Τώρα όμως που με επισκέφθηκε, τα πράγματα τα βλέπω τελείως διαφορετικά, γιατί βλέπω άλλα πράγματα. Και είπε προς εμέ, τι βλέπεις εσύ? Θα του δώσει να καταλάβει το τι είναι πρόθυμος ο Θεός να κάνει, εντάσσοντάς τον σε μία διαδικασία διαλόγου. Αυτό θέλει να κάνει και μαζί σου. Θέλει να σε μπάσει σε μία διαδικασία διαλόγου, ώστε να σου δείξει τι πρόκειται να κάνει αύριο, ώστε να ησυχάσεις και να πάψεις να τρώγεσαι με τα ρούχα σου σήμερα. Θα μπει στη διαδικασία του διαλόγου. Είσαι πρόθυμος, πρόθυμη, διαθέσιμος και διαθέσιμη να μπει σε αυτή τη διαδικασία του διαλόγου, ώστε να αλλάξει η ζωή σου σήμερα, εξαιτίας αυτών που θα σου αναγγείλει ο Θεός ότι πρόκειται να κάνει αύριο. Του λέει λοιπόν, τι βλέπεις εσύ? Και είπα, εθεώρησα και ειδού λιχνία όλη χρυσή. Αυτή η λιχνία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο λαός Ισραήλ, στον οποίον ο Θεός εναγωνίως προσπαθεί να απευθυνθεί και να διατηρήσει την επικοινωνία μαζί του. Στην Καινή Διαθήκη είναι η Εκκλησία του Χριστού, είμαστε όλοι εμείς.
Προσπαθεί ο Θεός, αγωνίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εγείρει προφήτες, κήρυκες, ενύπνια, καταστάσεις, ώστε να συντηρηθεί ή μάλλον να αποκτηθεί η χαμένη επικοινωνία που έχουμε μαζί Του και ή δυνατόν να αυξηθεί εις τρόπον ώστε να μην τρογόμαστε με τα ρούχα μας και να μην απογοητευόμαστε. Γιατί απογοητεύεσαι? Πέθανε ο Θεός? Έγινε πραξικόπημα στον ουρανό και τελικά έπαυσε να βρίσκεται στο θρόνο Του? Τι βλέπεις, του λέει εσύ? Βλέπω λοιπόν μια λιχνία όλη χρυσή. Άρα ο λαός του Θεού, άσχετα αν δεν είναι σε καλή κατάσταση, στα μάτια του Θεού εξακολουθεί να παραμένει υπερπολίτιμος. Μέσα από αυτόν τον λαό θα προσπαθήσει ο Θεός και θα επιτύχει τελικά να πραγματοποιήσει τα σχέδιά Του. Τώρα, πόσοι από εμάς θέλουμε να είμαστε σε αυτόν τον λαό, τον οποίον ο Θεός θα χρησιμοποιήσει για να επιβάλλει τα σχέδιά Του, αυτό εναπόκειται σε εμάς. Μια λοιπόν λιχνία η οποία είναι όλη χρυσή, δοχείων επί της κορυφής αυτής. Αυτό το δοχείο είναι γεμάτο με λάδι, δηλαδή γεμάτο με το Πνεύμα το Άγιο, δια του οποίου το έργο του Θεού θα γίνει. Δεν γίνεται αλλιώς το έργο του Θεού. Μόνο με λάδι, μόνο με τη δύναμη, με τη χάρη του Χριστού εν Αγίω Πνεύματι. Αυτό το δοχείο πρέπει να πούμε ότι στην εφτάφωτη λιχνία, όπως περιγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει. Στη συγκεκριμένη όραση υπάρχει. Στην εφτάφωτη λιχνία το δοχείο αυτό δεν υπάρχει, διότι την δουλειά της τροφοδότησης της λιχνίας με λάδι την έχουν αναλάβει οι ιερείς. Εδώ το έργο γίνεται αυτόματα. Είναι σαν να λέει ότι το έργο δεν είναι ανθρώπινο, το κάνει ο Θεός. Το κάνει ο Θεός. Αν το κάνουν οι άνθρωποι ανθρωπίνως, το έργο δεν θα προχωρήσει. Και εδώ πέρα δεν μιλάμε για μια λιχνία εφτάφωτη ως τύπον της πραγματικής, όπου χρειάζεται λάδι από τις ελιές για να λειτουργήσει. Εδώ μιλάμε για λάδι που είναι το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό μόνον ο Θεός μπορεί να το κάνει σε εκείνους που είναι διαθέσιμοι. Είσαι διαθέσιμος να γίνεις δοχείο της χάριτος? Δοχείο της χάριτος δεν θα γίνεις όταν λες ευχάριστα λόγια στους λοιπούς ως δίθεν παρηγορία, ως μια δίθεν μορφή αγάπης. Δοχείον της χάριτος είναι μόνον αυτός που είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο. Και αυτός που είναι πληρωμένος με Πνεύμα Άγιο έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να αναγγείλει δυσάρεστες αλήθειες που απελευθερώνουν. Ένα δοχείο λοιπόν βλέπει πάνω από αυτή τη λιχνία και βλέπει επίσης και 7 λίχνους επ' αυτής. Και οι 7 λίχνη δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα 7 φυτεύματα, όπως βλέπουμε στην Εκκλησία της Αποκαλύψεως. Είναι τα κατατόπους φυτεύματα της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Και 7 σωλήνες εις τους λίχνους τους επί της κορυφής αυτής. 7 σωλήνες σε κάθε λιχνία. 7, 7, 49. Τι είναι αυτές οι 49 σωλήνες? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η πολυειδής χάρις του Θεού, οι πολλαπλές εκδοχές τις οποίες χρησιμοποιεί ο Θεός ώστε να απευθύνεται χαρισματικός προς τον λαόν Του. Γιατί ο Χριστός μόνο χαρισματικός απευθύνεται στην Εκκλησία Του. Γενικότερα η σχέση που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία είναι 100% χαρισματική, γιατί είναι αγιοπνευματική. Επίσης ο Θεός τον κάθε έναν από εμάς μόνο χαρισματικός απευθύνεται, διότι πολύ απλά αυτό συμβαίνει δια Πνεύματος Αγίου. Και όπου χάρισμα σημαίνει δωρεά, αλλά σημαίνει και κάτι άλλο. Σημαίνει ένας ιδιαίτερος τρόπος ο οποίος ξελογιάζει τον πιστό, για να μπορεί ο πιστός να μην ξελογιάζεται με τις ειρήνες του κόσμου. Γιατί η εν Χριστώ ζωή έχει το χαρακτηριστικό του καλώς εννοωμένου ξελογιάσματος, ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην πείθεται σε αυτά που ο κόσμος προσφέρει και δελεάζει. Άρα η εν Χριστώ ζωή είναι απόλαυση ως απάντηση της πρόσκαιρης απόλαυσης της αμαρτίας. Μπορείς να πεις «Σε ευχαριστώ, Κύριε». Δεν είναι η εν Χριστώ ζωή μια ξεραίλα, ένα πρέπει και να μη. Η εν Χριστώ ζωή είναι μια κατά Θεόν τρέλα. Είναι ένας θείος έρωτας.
είναι μία αγάπη. Είναι μία αγάπη η οποία ξεφεύγει από την ανθρώπινη λογική. Είναι μία περιπέτεια την οποία ο άνθρωπος αξίζει να την ζει, γιατί είναι γεμάτη με συγκινήσεις. Και τις θέλει ο άνθρωπος αυτές τις συγκινήσεις για να μην μπει στη ρουτίνα. Αν μπει στη ρουτίνα, τότε θα βαρεθεί και θα αναζητήσει τις συγκινήσεις πού? Στα θεάματα του κόσμου τούτου, διοράσεως και ακοής. Είναι απλά τα πράγματα στη διάγνωσή τους. Εάν μπούμε στη διαδικασία αυτή που μας καλεί ο Θεός, δεν θα θέλουμε, δεν θα έχουμε ανάγκη να απευθυνθούμε ή να καταφύγουμε σε αυτά τα οποία κάθε τόσο καταφεύγουμε με τη μορφή των ιδιωτικών δραπετεύσεων. Και βεβαίως τότε δεν θα μιλάμε για νόμο, γιατί τότε θα είμαστε πραγματικά στη χάρη. Γιατί τι σημαίνει χάρης? Να μην έχεις ανάγκη αυτά που ο κόσμος προσφέρει, ούτε επίσης να έχεις ανάγκη να επιβεβαιωθεί το εγώ σε σχέση με τους λοιπούς. Διότι τελικά θα έχεις αναφορά, θα έχεις πηγή αναγνωρίσεως, και αυτή θα είναι ποιος? Ο Κύριος των δυνάμεων εν Αγίω Πνεύματι. Οι 7 λοιπόν σωλήνες εις τους λίχνους αυτής, και λέει στο 3, και δύο ελαιέ, βλέπει, δύο ελαιέ επάνωθεν αυτής, μία εκ δεξιών του δοχείου και μία εξ αριστερών αυτής. Τι είναι αυτές οι δύο ελαιές? Οι δύο ελαιές είναι τα θαυμάσια προφητικά χαρίσματα τα οποία έχει δώσει ο Θεός στον Αγκαίο και στον Ζαχαρία. Γιατί ο Θεός το έργο του το κάνει δια Πνεύματος Αγίου, και η λιγνία φωτίζεται μέσα από τα προφητικά χαρίσματα και από τα χαρίσματα του Λόγου, όταν αυτά μιλάνε δια Πνεύματος Αγίου. Το έργο του Θεού, επαναλαμβάνω αδέλφια, γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό σου έχει δώσει ο Κύριος χάρισμα Πνεύματος Αγίου. Για να είσαι στη σκοπιά σου και να είσαι έτοιμος και έτοιμη να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός, ώστε να τρέξει το λάδι μέσα από τις σωλήνες και όλοι να φωτιστούν με την αποκάλυψη του Κυρίου. Το έργο είχε σταματήσει τότε. Τότε όμως που σταμάτησε το έργο, προεφύτευσαν ο Ιδό, ο Ζαχαρίας, ο Υιός του Ιδό, και ο Αγκαίος. Εν ονόματι του Κυρίου προεφύτευσαν. Και τότε εσηκώθη ο Ζωροβάβελ, ο διοικητής του Ιούδα, και ο Ιησούς, ο Υιός του Ιωσεδέκ, ο ιερεύς ομέγας, και ήρχισαν να οικοδομώσουν τον οίκον του Θεού, και με ταυτόν οι προφήτες του Θεού βοηθούνται σε αυτούς. Το έργο του Θεού γίνεται με τις διακονίες και με τα χαρίσματα, με τα λειτουργήματα και με τους προφήτες. Ποια είναι η δουλειά των προφητών? Να βοηθούν. Πώς βοηθούν οι προφήτες? Με το να είναι στη θέση τους. Και τι γίνεται τότε? Μιλάει ο Θεός. Σε ποιους μιλάει ο Θεός? Σε όλους. Ιδιαιτέρως όμως σε αυτούς που έχουν την ευθύνη. Και τότε εσηκώθησαν αυτοί οι δύο, ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, που είχαν την ευθύνη, και άρχιζαν να οικοδομούν και παρεκκίνησαν τον λαόν. Και μαζί με αυτούς οι προφήτες. Και τι ήταν αυτό που άκουσε ο Ζωροβάβελ και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ? Αυτό που διαβάζουμε εδώ στο Ζαχαρία. Γιατί ο λόγος εδώ είναι προς τον Ζωροβάβελ. Αυτό τον λόγο άκουσε ο Ζωροβάβελ και πήρε τα πάνω του. Γιατί πρέπει να πούμε ότι οι έχοντες την ευθύνη είναι άνθρωποι και κάποια στιγμή αποκάμουν. Τι χρειάζονται? Χρειάζονται βοήθεια. Από ποιον? Από το Πνεύμα το Άγιον. Με ποιον τρόπο? Ένας τρόπος αναγκαίος, όχι ο μοναδικός, αλλά απολύτως αναγκαίος, είναι τα προφητικά χαρίσματα και οι προφητικές διακονίες. Βλέπουμε όμως και τον Αγκαίο σε άλλη στιγμή, την ίδια χρονική περίοδο όμως, να προφητεύει. Και τι να λέει? Την περίοδο εκείνη όπου ο ναός ήταν έρημος και γκρεμισμένος και κανένας δεν ασχολιόταν, είχαν μπει όλοι σε έναν αυτόματο πιλότο. Εύχομαι να μην έχουμε μπει εμείς σε ένα τέτοιο πιλότο, αν και πολύ το φοβάμαι. Και λέει εκείνη τη στιγμή το Πνεύμα το Άγιο με το στόμα του, είναι καιρός εσείς όλοι
να κατοικείται εν φατνοτή οίκης, ενώ ο οίκος του Θεού να παραμένει έρημος. Είναι καιρός. Για συλλογίστητε τα σοδού σας. Είναι σαν να λέει, σας έφαγε τον οικοκυριό σας, σας έφαγαν τα εξοχικά σας, όλο την πάρτι σας κοιτάζετε. Δεν νοιάζεστε. Δεν νοιάζεστε για την οικοδομή του οίκου. Αυτό τους λέει. Μα μήπως παρεξηγηθούν, ας παρεξηγηθούν. Εάν όμως πιστούν, τότε σωθήκανε, γιατί θα δουν τη δόξα του Θεού στα σπίτια τους και στον οίκον του Θεού. Συλλογίστε τα σοδού σας, γιατί είσαστε πολύ χήμα, τους λέει. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το λέει αυτό σε εμάς, αν και πολύ το φοβάμαι. Συλλογίστε τα σοδού σας. Ισοδεύσατε, εσπήρατε πολύ, αλλά ισοδεύσατε ολίγον. Γιατί είστε στους φατνητούς σας οίκους και ο οίκος μένει έρημος. Γιατί δεν κάνετε τίποτα για την οικοδομή της Εκκλησίας. Γι' αυτό. Τρώγετε και δεν χορταίνετε. Γιατί εξαιτίας του οίκους μου που μένει έρημος. Εξαιτίας σας. Πίνετε και δεν ευχαριστήστε. Με τίποτα δεν ευχαριστείτε. Ξέρεις γιατί δεν ευχαριστήσε με τίποτα? Γιατί ο οίκος του Κυρίου μένει έρημος και δεν κάνεις τίποτα για να βοηθήσεις. Γι' αυτό. Ενδύεστε και δεν θερμαίνεστε. Ακριβώς γι' αυτό. Ο μισθοδοτούμενος μισθοδοτείται διαβαλάντιον τετρυπημένων. Γιατί? Διότι ο οίκος μου παραμένει έρημος. Δηλαδή δουλεύει και δεν αμείβεται. Γιατί? Γιατί να αμειφθεί? Για να συνεχίσει να είναι χήμα. Δεν συνυπογράφει ο Θεός στους αχαρίστους, αλλά μόνο στους ευγνώμονες. Σε αυτούς που νοιάζονται για την οικοδομή ενός έρημου ναού. Γιατί μέσα από αυτήν την εργασία θα ευλογήσει ο Θεός αυτούς και τις οικογένειές τους. Φέρατε, λέει, επιβλέψατε εις πολύ και ειδού έγινε ο λίγον. Είχατε σχέδια και όνειρα, πιστεύατε ότι θα σας ευωδώσει. Τίποτα δεν έγινε. Γιατί να γίνει? Για να αρχίσετε να καυχάστε την ίδια στιγμή που δεν κάνετε τίποτα για το ναό? Να σας βλάψει ο Θεός με το να σας αφήσει να είστε σε αφασία, συμμαρτυρώντας την αφασία σας? Δεν γίνεται αυτό. Σας αγαπάει πάρα πολύ ο Θεός για να σας εγκαταλείψει στις ψευδεστήσεις σας. Μπορούμε να πούμε σε ευχαριστούμε, Κύριε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Σε ευχαριστούμε. Η αγάπη σου είναι το ενδιαφέρον σου, η φροντίδα σου, γιατί θέλεις να δοξαστείς τη ζωή του λαού σου. Τα φέρατε όλα αυτά προς εμέ και εγώ απεφύσισα αυτά. Γιατί? Εξαιτίας του οίκου μου, ώστις παραμένει έρημος, ενώ εσείς τρέχετε έκαστος εις τον οίκον αυτού. Δια τούτο εκρατήθησαν οι βροχές και εκλείστησαν οι ουρανοί και η γη απέβαλεν τον καρπόν αυτής. Εξαιτίας του οίκου μου, ο οποίος εξαιτίας σας και της αδιαφορίας σας είναι έρημος. Και εσείς δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό και δεν συγκινήσετε γι' αυτό καθόλου. Και τι να κάνουμε? Αλλάζει ο τροχός, γυρίζει ο τροχός, μπορεί να αλλάξει το μάτς, να γίνει ανατροπή. Ναι, ανάβετε εις το όρος, κόψατε ξύλα και φέρετε αυτά εδώ. Ασχοληθείτε με την οικοδομή του ναού, νοιαστείτε για την πρόοδο του έργου του Θεού και τότε εγώ θέλω επιβλέψει εις εσάς και θέλω ενδοξαστεί εν το μέσο ημών, λέγει Κύριος. Αυτό είναι το μήνυμα του Θεού για τότε και πολύ φοβούμε ότι αυτό είναι το μήνυμα του Θεού για σήμερα και ευχαριστούμε τον Θεό για το μήνυμα του Θεού σήμερα. Γιατί εάν τελικά ο Θεός δεν ενδοξαστεί ανάμεσά μας, αυτό σημαίνει απουσία Πνεύματος Αγίου και άρα φοβάμαι εκείνα τα οποία νομίζω ότι ισχύουν και τα οποία δεν ισχύουν. Πού οφείλονται οι οφθαλμαπάτες? Στην απουσία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι κλειστός ο ουρανός. Γιατί ο καθένας είναι στον οίκον του.
Όταν όμως μπει ο καθένας στην διαδικασία της οικοδομής, να συνδράμει ο καθένας προσωπικά, τότε ο ουρανός ανοίγεται, εκχέεται το Πνεύμα το Άγιον, η βροχή, πέφτει βροχή, όψιμος και πρόημος, και τότε πλέον όλοι αποκτούν όραση και απαλλάσσονται από των φοβιών τους. Και απεκρίθην και είπα, μάλλον λέει στο 4 εδάφιο, απεκρίθην και είπα προς τον άγγελο τον λαλούντα μετεμού, λέγον, τι είναι αυτά, Κύριέ μου? Είσαι προφήτης και δεν καταλαβαίνεις. Είμαι προφήτης και δεν καταλαβαίνω. Δεν είναι κακό να παραδεχόμαστε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Το κακό είναι να νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε και δεν καταλαβαίνουμε. Εάν παραδεχθούμε και πούμε, Κύριε, δεν καταλαβαίνω, τότε είναι θέμα χρόνου να καταλάβω, γιατί θα μου το δώσει ο Θεός να καταλάβω. Δεν τρέπεται ο Ζαχαρίας να ομολογήσει ενώπιον του αγγέλου ότι δεν καταλαβαίνει. Απεκδίεται την προφητική του έγκλη. Και όταν ο άνθρωπος απεκδηθεί και ο θελός την προσωπική του έγκλη, τότε αρχίζει να καταλαβαίνει. Όταν όμως εξακολουθεί να φορά την προσωπική του έγκλη, τότε δεν καταλαβαίνει. Όταν παραδεχθεί ότι δεν καταλαβαίνει, τότε θα καταλάβει. Και απεκρίθη. Και του είπα, τι είναι ταύτα, Κύριέ μου? Και απεκρίθη ο άγγελος, ο λαλών μετεμού. Σε ποιον απεκρίθη? Σε αυτόν που απεκδίθη την προφητική του έγκλη. Σε αυτόν που δεν εντράπει να αναγνωρίσει ότι δεν καταλαβαίνει. Ότι έχει περιορισμένη κατανόηση, ότι έχει κλειστή διάνοια, ότι έχει κλειστή καρδιά. Μην τραπείς να παραδεχθείς ότι έχει κλείσει η καρδιά σου, ότι έχει κλείσει η διάνοιά σου. Είναι αίτιο να ανοίξει. Και είπε προς εμέ, δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα. Δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα μπορούσε να παρεξηγηθεί από εκείνον που το λαμβάνει. Δηλαδή, τι μας τη λέει τώρα? Δεν γνωρίζεις τι είναι ταύτα. Είναι όμως ένα ερώτημα το οποίο, όσο κι αν θίγει τον όποιο εγωισμό ή την όποια αξιοπρέπεια, είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για περισσότερη ταπείνωση που θα οδηγήσει σε χάρη και σε αποκάλυψη. Και είπα, ουχή, Κύριέ μου. Επιμένει να παραδέχεται ότι δεν καταλαβαίνει. Επιμένει να επενδύει στην απέκδυση της όποιας προσωπικής του έγκλης. Και ακριβώς γι' αυτό τον λόγο ο Θεός σε αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο, με τη συγκεκριμένη προσέγγιση, θα γίνει περισσότερο αποκαλυπτικός. Και όταν ο Θεός αποκαλύπτεται, τότε ο άνθρωπος απαλλάσσεται από φόβους, από αμφιβολίες και από αυταπάτες. Μπορούμε να πούμε δόξα στο Θεό. Και είπε προς εμέ, απεκρίθη και είπε προς εμέ, σε ποιον εμέ? Σε μένα που ξέρω και ομολογώ και δεν τρέπομαι να παραδεχθώ ότι δεν καταλαβαίνω. Ούτως είναι ο λόγος του Κυρίου προς τον Ζωροβάβελ. Αυτό που σου δείχνω είναι αυτό που προσπαθώ να σου πω για να πεις. Αυτοί είναι οι προφήτες του Θεού. Είναι αυτούς που τους δείχνει ο Θεός για να πούν. Ο προφήτης πρέπει να έχει όραση για να μιλήσει. Άμα δεν έχει όραση, τι να πει? Θα πει τα δικά του. Προσπαθώ λοιπόν να σου δείξω τι είναι αυτό που πρέπει να πεις. Σε ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε ποιον? Σε αυτόν τον οποίο εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω με έναν τρόπο. Γιατί ο Θεός μιλάει στον καθέναν από εμάς και στην Εκκλησία του? Γιατί θέλει να μας πει πράγματα ώστε να μας χρησιμοποιήσει όλους, χωρίς καμία εξαίρεση. Όλους. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός? Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός? Για να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός πρέπει να σου μιλήσει. Στις προσευχές θα σου μιλήσει. Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο θα σου μιλήσει.
Θα μου πεις, δεν μπορεί να μου μιλήσει στο σπίτι μου. Όχι, δεν μπορεί να σου μιλήσει στο σπίτι σου εάν δεν πηγαίνεις στις προσευχές. Θα σου μιλήσει στο σπίτι σου όταν πηγαίνεις στις προσευχές. Εκτός κι αν σου μιλήσει στο σπίτι σου για να σου πει πήγαινε στις προσευχές. Και λέει στη συνέχεια, ό,τι πρόκειται να κάνω στη ζωή μου, στη ζωή σου και στη ζωή όλων σας, θα γίνει όχι διαδυνάμεως, όχι δηλαδή με ανθρώπινες εφευρέσεις και επινοήματα, ούτε δια ισχύως, όχι με ανθρώπινες συμμαχίες, συμφωνίες και κονέ, αλλά ό,τι πρόκειται να γίνει στο σπίτι σας, μέσα σας και ανάμεσά σας, θα γίνει μόνον δια της δυνάμεως του Πνεύματός μου, λέγει Κύριος. Ό,τι είναι να κάνει ο Θεός στη ζωή σου και ανάμεσά μας, θα το κάνει μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, με αυτά που το Άγιο Πνεύμα θα δείξει, θα λαλήσει και θα ενεργήσει. Ό,τι έγινε στη ζωή της ανθρωπότητας έγινε δια Πνεύματος Αγίου. Ό,τι έγινε στην ζωή της δημιουργίας έγινε δια Πνεύματος Αγίου. Η δημιουργία η ίδια έγινε δια Αγίου Πνεύματος. Είπε λόγο ο Θεός. Πώς τον είπε? Δια Πνεύματος Αγίου. Ακόμη και η ενσάρκωση του Θεού και λόγου, δηλαδή το πλέον των αδυνάτων. Ξέρετε και μας τα λέει αυτά ο Θεός, αδέλφια. Με το Πνεύμα το Άγιο τίποτα δεν είναι αδύνατον. Εδώ ο Θεός έγινε άνθρωπος δια Αγίου Πνεύματος. Το πλέον αδύνατο συνέβη δια Πνεύματος Αγίου. Βάλε το Πνεύμα το Άγιο μπροστά. Άφησε το Πνεύμα όταν περπατάς στο δρόμο να προσεύχεστε με το Πνεύμα το Άγιο δια ξένων γλωσσών. Ό,τι κάνεις πριν το κάνεις, άφησε το Πνεύμα το Άγιο να θυμιάσει. Μη βαδίζεις σύμφωνα με αυτό το οποίο νομίζεις ή βλέπεις. Ακόμη και αν αυτό που βλέπεις είναι όντως έτσι, δεν χάνεις καθόλου να προσευχηθείς και να αφήσεις το Πνεύμα να προπορευθεί, να θυμιάσει. Το έργο του Θεού πάντοτε γινόταν και θα γίνεται δια Πνεύματος Αγίου. Με το Σαούλ ο Θεός ό,τι έκανε το έκανε δια Πνεύματος Αγίου για όσο το έκανε. Θα του πει ο Σαμουήλ του Σαούλ, θέλει επέλθει επί σε Πνεύμα Άγιον. Και θέλεις προφητεύσει και θέλεις μεταβληθεί εις άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ταύτα τα σημεία έλθος είναι επί σε, κάμνε ό,τι δύνασε. Ο Θεός είναι μαζί σου. Ποια σημεία? Οι διανομές του Πνεύματος του Αγίου είναι το σημείο για να είναι ο Θεός μαζί σου. Βλέπουμε σε άλλο σημείο στον Ιεζεκιήλ να κάνει την εξής ομολογία ο προφήτης και να λέει, και με σήκωσε το Πνεύμα και με έλαβε και εγώ υπήγα εν πικρία και εν αγανακτήσει. Πλην όμως ιδού η χείρ του Κυρίου ή το κρατεά επεμέ. Το Πνεύμα το Άγιο θα σε ζωρίσει να κάνεις πράγματα που δεν θέλεις. Εάν διοικηθείς από το Πνεύμα, εάν πεις εντάξει θα το κάνω, έστω και με πίκρα, έστω και με αγανάκτηση, πολύ σύντομα θα διαπιστώσεις ότι ήταν η καλύτερη επιλογή αυτό που έκανες με το ζόρι. Αδελφέ, ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και βεβαίως σέβεται την ελευθερία μας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο ζορίζει. Και σου λέει, γιατί ζορίζει? Για να μου αφαιρέσει την ελευθερία? Όχι, για να κάνω την υπέρβαση των ορίων μου. Και μέσα σε αυτή την υπέρβαση να έρθω σε συνάντηση με την κρατεά χείρα του Κυρίου. Βεβαίως και ο Θεός υπερασπίζεται και διασφαλίζει την ελευθερία μας. Αλλά κάνε κάτι παραπάνω για να δεις την κρατεά χείρα του Κυρίου. Πήγε εν πικρία και εν αγανακτήσει. Τον σήκωσε το Πνεύμα και τον έλαβε. Τον έσπρωχνε το Πνεύμα το Άγιο. Και τελικά δεν έχασε. Αλλά τι έκανε? Κέρδισε. Ήρθε σε συνάντηση με τα θαυμάσια του Θεού. Δεν το θέλεις αυτό? Μόνο δια Αγίου Πνεύματος μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο μπορεί κάποιες φορές να σε ζωρίσει τόσο πολύ ώστε να θυμώσεις και να αγανακτήσεις και να πικραθείς. Γιατί το επιτρέπει αυτό? Γιατί μου τα κάνει αυτά? Δεν βλέπει τι περνάω? Έστω και εν πικρία και εν αγανακτήσει, κινήσου προς την κατεύθυνση του Θεού. Μείνε εκεί
που σε θέλει ο Θεός και θα δεις την κρατεά χείρη του Κυρίου. Πες δόξα στο Θεό, όλα για σένα τα κάνει ο Θεός. Όλα για σένα. Έχει σχεδιάσει το τέλειο σχέδιο για σένα και για τον κάθε έναν από εμάς. Δια του πνεύματός μου λοιπόν, λέγει Κύριος των δυνάμεων, θέλω εμβάλλει σε εσάς το πνεύμα μου, θα πει σε άλλο σημείο. Γιατί? Και θέλω σας κάμι να εκτελέσετε τους λόγους μου. Γιατί μου δίνει το Πνεύμα το Άγιο? Για να μπορώ να κάνω αυτά που από μόνος μου δεν μπορώ. Γιατί την έκανε την Πεντηκοστή ο Κύριος? Μεταξύ των άλλων την έκανε και για αυτό το λόγο. Να κάνω αυτά που δεν μπορώ να κάνω. Να μεωθεί εκείνος από μέσα μου. Να με σμπρώχνει να το κάνω. Και να το κάνω είτε με τα χαράς, είτε και εν πικρία και να αγανακτήσει. Πάντως το αποτέλεσμα ποιο είναι? Η κρατεά χείρ του Κυρίου. Μόνο η κρατεά χείρ του Κυρίου το όρο στο μέγαλ θα το κάνει παιδιάδα. Δεν το καταλαβαίνεις? Μόνο η κρατεά του Κυρίου. Και η κρατεά του Κυρίου ενεργεί δια Πνεύματος Αγίου. Συμφέρει εσάς να απέλθω εγώ, θα πει ο Κύριος. Γιατί αν εγώ δεν απέλθω, δεν θα έρθει ο Παράκλητος. Όταν όμως έλθει εκείνος, ο Παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Θα σας οδηγήσει δηλαδή σε συνάντηση με μένα. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Διότι ο Παράκλητος δεν θα λαλήσει αφέ αυτού. Αλλά όσα αν ακούσει παρεμού θέλει λαλήσει. Και θέλει αναγγείλει σε εσάς τα μέλλοντα. Είναι δυνατόν κάποιος να εργαστεί το έργο του Θεού αν δεν του μιλήσει ο Θεός για το αύριο? Αν δεν του μιλήσει σήμερα για το αύριο, θα καταρρεύσει σήμερα. Γιατί αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι ανυπόφορα. Πώς θα τα αντέξει χωρίς πληροφορία για αυτό που θα κάνει ο Θεός? Γι' αυτό ο Θεός αναγγέλει τα μέλλοντα στην Εκκλησία. Ο Θεός αναγγέλει σήμερα τα μέλλοντα στην Εκκλησία, για να μην απογοητευτεί σήμερα και να κάνει υπομονή ώστε να γευθεί αυτά που τις έχει ετοιμάσει για αύριο. Γι' αυτό το λόγο οι προφήτες οφείλουν να μην κοιμούνται αλλά να είναι στη θέση τους. Γι' αυτό το λόγο τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου υποχρεούνται να πληρούνται Πνεύματος Αγίου και να είναι ανα πάσα στιγμή έτοιμοι ως δοχεία της χάριτος να οικοδομήσουν την Εκκλησία. Γιατί το έργο του Θεού γίνεται χαρισματικός. Ο Θεός κατά τρόπο χαρισματικό φανερώνει κρίθεια καρδιών και η Εκκλησία παίρνει τα πάνω της και ο απογοητευμένος παίρνει κουράγιο. Ο κεκυρτωμένος ανεγείρεται, ο ιτονισμένος ενδυναμούται. Ποιος τα κάνει αυτά? Το Πνεύμα το Άγιο δια των χαρισμάτων του. Και λέει στη συνέχεια, στο 7 εδάφιο, «Τις είσαι εσύ το όρος το μέγα έμπροσθεν του Ζωροβάβελ?» Παιδιάς. Τώρα που ο Θεός μιλάει, τώρα που ο Θεός δι' Αγίου Πνεύματος δηλώνει παρόν, όλα αυτά τα οποία σε κάνουν να τρέμεις και να φοβάσαι παίρνουν την πραγματική τους διάσταση. Αυτό το οποίο εσύ χωρίς την φώτιση του Πνεύματος του Αγίου το βλέπεις ως τεράστιον όρος και σου κόβεται η όρεξη και πέφτει το ηθικό σου, όταν έρθει ο Θεός και σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο και σου μιλήσει, το βλέπεις την πραγματική του διάσταση. Είναι παιδιάδα, είναι ένα τίποτα. Δια Πνεύματος Αγίου και μόνο, αγαπητά αδέλφια, όλα μπαίνουν στην πραγματική τους διάσταση και τελικά απλοποιούνται. Γι' αυτό το μήνυμά μας σήμερα είναι, αυτό που φοβάσαι, είναι μία οφθαλμαπάτη, είναι ένα τίποτα. Εάν αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σου μιλήσει, εάν πας εκεί που μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, τότε σύντομα θα διαπιστώσεις πως αυτό που θεωρείς τόσο μεγάλο, φοβερό και τρομερό είναι παιδιάδα, ένα τίποτα. Μπορείς να πεις δόξα στο Θεό. Μα αδελφέ, ξέρεις τι περνάω? Δεν ξέρω τι περνάς, δεν ξέρω. Και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να σε καταλάβω καθόλου. Ένα όμως ξέρω να σου το πω και να σου το πω στο όνομα του Χριστού, ότι αυτό το όρος που ίσταται ενώπιόν σου και σε κάνει να παραλύεις από φόβο είναι παιδιάδα. Δηλαδή είναι ετοιμασμένο και προετοιμασμένο από τον Θεό να το περπατήσεις και να το πατήσεις. Γιατί αυτό σημαίνει παιδιάς. Παιδιάς σημαίνει ότι πατάω επάνω εκεί και περπατάω. Θέλει να το περπατήσεις. Δεν είναι εμπόδιο
το οποίο θα σε καταβάλει. Θα σε καταβάλει αν δεν έχεις φώτιση Πνεύματος Αγίου, αν δεν έχεις μήνυμα Θεού. Με μήνυμα όμως Πνεύματος Αγίου θα το περπατήσεις, θα το πατήσεις και θα το ξεπεράσεις. Και θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθων ένα λαλαγμό. Ποιος? Ο Ζωροβάβελ. Θέλει εκφέρει των ακρογωνιαίων λίθο ένα λαλαγμό. Χοβέρ χαροσά λέει το εβραϊκό κείμενο, το οποίο σημαίνει πέτρα ισχυρή κατά κάποιον τρόπο. Είναι η τελευταία πέτρα πριν την τελική οικοδομή. Αυτό λέει θα το κάνει ποιος? Ο Ζωροβάβελ, ο οποίος πριν να του μιλήσει ο Θεός ήταν απλά ένας άνθρωπος με φαινομενική εξουσία, αλλά που έκλαιγε τη μοίρα του. Όταν όμως του μίλησε ο Θεός και εκείνος πίστεψε, γιατί μπορεί να σου μιλήσει ο Θεός και να μην πιστέψεις, μπορεί να σου προτείνει ο Θεός και να μην υιοθετήσεις. Και σήμερα μας μιλάει ο Λόγος του Θεού: όσοι πιστέψουν θα γευθούν, όσοι δεν πιστέψουν και δεν υιοθετήσουν δεν θα γευθούν. Ο Ζωροβάβελ πίστεψε και γεύθηκε και τον χρησιμοποίησε ο Θεός, λέει αυτός θα βάλει την τελική πέτρα. Και μάλιστα ένα λαλαγμό, ξέρετε τι σημαίνει ένα λαλαγμό? Ότι την ώρα που θα βάζει αυτός την τελική πέτρα, που θα εκπληρώνεται η προφητεία, τότε αυτό θα γίνει εν μέσω αλαλαγμού του λαού. Ο λαός θα πανηγυρίζει, δόξα, αλληλούια, το έκανε ο Θεός αυτό που μας είπε αδελφέ. Χάρης εις αυτόν. Χάρης σε ποιον? Χάρης στον Ζωροβάβελ, ο οποίος έθεσε τον εαυτόν του στη διακονία του Πνεύματος του Αγίου και είπε θα κάνουμε αυτό που μας λέει το Πνεύμα το Άγιον, θα οικοδομήσουμε, θα φύγουμε από τους φατνοτούς μας οίκους, θα φύγουμε από την κλεισούρα, από τη φυλαυτία, εγώ και το σπιτάκι μου και τα παιδάκια μου, θα καταθέσουμε τον εαυτόν μας στην υπόθεση του Ευαγγελίου και θα δούμε τη δόξα του Θεού, γιατί κτήρμον και ελεήμον είναι ο Θεός, αλληλούια. Και έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ, λέγον, εχείρε του Ζωροβάβελ έθεσαν το θεμέλιον του οίκου τούτου. Γιατί αυτός ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Πνεύματος του Αγίου και οι χείρες αυτού θέλουν συντελειώσει αυτόν. Εγώ την επιλογή μου, λέει ο Θεός, θα τη στηρίξω. Τον Ζωροβάβελ δεν θα τον εγκαταλείψω, διότι παρά την αδυναμία του και τα όποια ελαττώματά του, είναι άνθρωπος που αγαπάει να ακούει και να αφήνεται στη φωνή του Θεού. Αυτόν θα τον χρησιμοποιήσω μέχρι το τέλος. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει ο Θεός μέχρι το τέλος. Και θέλεις γνωρίσει ότι ο Κύριος των δυνάμεων με απέστειλα προς εσάς. Τα γεγονότα θα μιλήσουν από μόνα τους. Εμπιστευτείτε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Φύγετε από τους φατνοτούς οίκους. Προσφέρετε τους εαυτούς σας την υπόθεση του Λόγου του Θεού και του έργου του Θεού. Αφαιθείτε, κυνηγήστε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και ο Θεός θα σας εκπλήξει από τα συμβάντα. Διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Εντάξει, είμαστε στην ημέρα των μικρών πραγμάτων. Δεν βλέπουμε να γίνονται γεγονότα, είναι σαν να λέει εδώ, που να μας εκπλήσουν και να μας αφήσουν με το στόμα ανοιχτό. Αυτά θα γίνουν στη συνέχεια, εάν εσείς σήμερα φύγετε από τους φατνοτούς οίκους και αφαιθείτε στη λειτουργία του Πνεύματος του Αγίου. Τελικά λέει στο 14 εδάφιο, ποιοι είναι αυτοί οι δύο ελέες? Είναι οι δύο και χρησμένοι, οι παριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Το έργο γίνεται με ανθρώπους, αλλά όχι ανθρωπίνος. Το έργο γίνεται με και χρησμένους, γιατί αυτοί οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο. Το έργο γίνεται με προφήτες. Το έργο γίνεται με ανθρώπους που έχουν λόγο Θεού. Και αυτοί οι και χρησμένοι έχουν ένα χαρακτηριστικό. Εάν θέλεις να είσαι μέσα σε αυτούς, ζήλεψε αυτό το χαρακτηριστικό. Και εσύ και εγώ σήμερα. Είναι οι παριστάμενοι πλησίων του Κυρίου πάσης της γης. Αυτοί είναι με τους οποίους ο Θεός θα κάνει το έργο του. Αυτούς ο Κύριος θα ευλογήσει και θα χρησιμοποιήσει προσωπικά. Αυτούς που παρίστανται ενώπιον του Κυρίου πάσης της γης. Αυτούς που δεν κοιτάζουν δεξιά και αριστερά. Που η καρδιά τους δεν είναι δοσμένη αλλού. Ούτε τα μάτια τους είναι στραμμένα αλλού.
η καρδιά τους, τα μάτια τους είναι στραμμένα, πώς θα ακούσουν τη φωνή του Θεού. Μπες σε αυτή την διαδικασία και ο Θεός θα σε επισκεφθεί και επισκεπτόμενος εσένα θα τακτοποιήσει τον εαυτόν σου, το σπίτι σου και θα δοξαστεί στη ζωή σου και στη ζωή της Εκκλησίας. Αμήν.